Πάμε να βρούμε. Την Έλλη Κασόλη. Θα την βρούμε στο Κίεβο να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από το Κίεβο. Να ξεκινήσω με την τελευταία είδηση, καθώς πριν από λίγο Ουκρανία αξιωματικός ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ώρες όλοι οι άνδρες ηλικίας στράτευσης θα κληθούν στα στρατολογικά γραφεία για να δώσουν τα στοιχεία τους, να τα επικαιροποιήσουν και όποιος δεν το κάνει απειλείται με 5 χρόνια φυλάκισης. Θυμίζω ότι έτσι και αλλιώς όλο αυτό το διάστημα, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, απαγορευόταν η έξοδο σε όλους τους άνδρες ηλικίας στράτευσης. Μένει λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτή η κίνηση, άμα μιλάμε ξανά για μία ίσως επιστράτευση εδώ στην Ουκρανία. Από την άλλη, να σας πάω στο ενεργειακό, καθώς σήμερα θα σβήσει το φως σε 7 πόλεις της Ουκρανίας, μέσα σε αυτές και η πρωτεύουσα. Μιλάμε κυρίως για την κεντρική Ουκρανία, δηλαδή Κίεβο, Τσερνίχιβ και Ζιτόμιρ, γιατί καταναλώνουν την μεγαλύτερη ενέργεια, καταναλώνουν το περισσότερο ρεύμα και μετά τα τελευταία χτυπήματα τα πράγματα στην χώρα έχουν δυσκολέψει πολύ. Πάντως, πριν από λίγο, ο πρωθυπουργός της χώρας είπε ότι η Ουκρανία δεν θα παγώσει. Αυτό που λέγαμε δηλαδή ότι είναι το σχέδιο των Ρώσων, καθώς στις αποθήκες τους βρίσκονται 14,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Η θερμοκρασία στα σπίτια θα πρέπει να μην ξεπερνά τους 18 βαθμούς. Πάντως διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει σενάριο, αυτό το σενάριο πρέπει να παγώσει, να πούμε, δηλαδή, Έλλη, η Ουκρανία. Σε αυτό που λες ότι υπάρχουν ερευνές που δείχνουν ότι το 90% των ανεμογεννητριών της Ουκρανίας έχουν καταστραφεί, όπως και ένα τρομερό ποσοστό σε φωτοβολταϊκά. Όχι ότι μπορεί να παίζουν τρομερό ρόλο της Ουκρανίας, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το ενεργειακό. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι σοβαρό θέμα, γιατί έτσι κι αλλιώς ο χειμώνας έχει ξεκινήσει στη χώρα εδώ και 4 ημέρες. Βέβαια, είδαμε τους κάτοικους να είναι προετοιμασμένοι ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Πάντως, η σημερινή δήλωση του Πρωθυπουργού φαίνεται πως κάπως τους καθησυχάζει. Να σας πάω τώρα στη Χερσόνα, γιατί τα βλέμματα εκτός από το ενεργειακό είναι στραμμένα και εκεί. Φαίνεται ότι προετοιμάζονται οι Ουκρανοί και Ρώσοι για τη μητέρα των μαχών. Και μάλιστα η Ρωσία ανακοίνωσε, η διορισμένη μάλλον από τη Ρωσία διοίκηση εκεί στην περιοχή, ότι θα δημιουργηθεί μια τοπική στρατιωτική μονάδα και όλοι οι άνδρες που έχουν παραμείνει, που δεν έχουν φύγει στα ρωσικά εδάφη, θα ενταχθούν και αυτοί στην συγκεκριμένη στρατιωτική μονάδα. Να δούμε λίγο και γιατί έγινε εχθές από την Ρωσία, υπήρξε μια αναφορά σε βρώμικα όπλα. Κατηγορεί λοιπόν ο Σοϊγκού την Ουκρανία ότι θα χρησιμοποιήσει αυτά τα βρώμικα όπλα. Είχαμε απάντηση λοιπόν από τη Δύση, είχαμε απάντηση και από την Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον λέει ότι δεν πρόκειται κανείς να μπερδευτεί με αυτό που είπε, να παραπλανηθεί από αυτή τη δήλωση του εις Ρωσίας. Είχαμε απάντηση και από τη Γαλλία. Ο κύριος Μακρόν είπε ότι η μοναδική ειρήνη είναι αυτή που θα αποφασίσει η Ουκρανία. Και είχαμε απάντηση και από τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι η μόνη χώρα που μπορεί να χτυπήσει την Ευρώπη με πυρηνικά είναι η Ρωσία. Γεια σου, Έλλη, καλό ρεπορτάζ. Να προσέξω, Έλλη, να σε καλά.